Φανταστικό τραγούδι, μου αρέσει πολύ. Να το πω, Κωνσταντίνος. Δεύτερο υλικό τραγούδι που λέει. Έκανα ταξίδια μακρινά. Τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα. Είσαι αρκετά θολός, όμως εκφραστικά περνάει. Η καρδιά. Ακούτερος τη χρειά σου δηλαδή. Ανθίζουν μες στην πέταρα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν αβάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά. Που δίψας η καρδιά μου να τα ψάξει. Που δίψας η καρδιά μου να τα ψάξει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ. Η νύχτα εσύ το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα σώμα μου κι αρχή. Ήχη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Μην σε προβληματίσεις, βρε Κωνσταντίνε. Πάντα, πάντα. Όταν σε βλέπω, έχω ένα τικ και ένα χ. Ένα τικ και ένα χ. Θα σου πω ποιο είναι το τικ και το χ. Αυτό το κομμάτι έχει ένα άνοιγμα το οποίο πρέπει να κάνεις εκεί πέρα belting. Δηλαδή ενώ μου ανοίγεις την νότα, δεν είναι στην οτροπία σου τραγουδιστικά τόσο πολύ. Δηλαδή αισθάνομαι ότι γίνει πολύ θολό το άνοιγμα. Καταρχήν ενώ πρέπει να γίνει κρύσταλλο το άνοιγμα. Γι' αυτό είναι επειδή χρησιμοποιείς το λαιμό σου όταν τραγουδάς αρκετά. Γενικότερα η φωνή σου έχει μία θολούρα. Λοιπόν, να πω βέβαια εδώ παιδιά, ότι θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτή του Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνε, πιστεύω ότι προσπάθησε πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι. Φαίνεται, είχε και άγχος και προσπαθούσε να είσαι και συγκεντρωμένος και όλα και όλα αυτά. Απ' την άλλη, εγώ θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι. Θα ξεκινήσω από τον Γιώργο. Πώς να το πω τώρα. Κανονικά θα το πω. Θεωρώ ότι αυτό το τραγούδι είναι λίγο πιο πάνω από τις τεχνικές σου ικανότητες. Αυτό για να το πω έτσι. Υποφωνητικής, γιατί το ηχόχρωμά σου ταιριάζει στο κομμάτι. Αλλά τεχνικά δεν μπορείς να το υποστηρίξεις όπως θα έπρεπε. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή το ρεφρέν, όπως είπα και πριν, γίνεται αρκετά θολό. Ενώ πρέπει να έχεις άνοιγμα εκεί πέρα. Δύσκολο τραγούδι. Πολύ. Το έχει πει και ο Μάριος Φραγκούλης. Αρκετά δύσκολο. Θεωρώ ότι ήταν μεγάλο ρίσκο το ότι επέλεξε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, από την άλλη, λες και εσύ, στον τελικό πάμε, δυναμικά, πάμε να το πούμε. Δεν έχεις και άδικο. Σίγουρα έχει γίνει καλή δουλειά, το έχεις προσπαθήσει πάρα πολύ. Απλά πιστεύω ότι εν τέλει αυτό το κομμάτι είχε περισσότερες τεχνικές απαιτήσεις από αυτές που ενδεχομένως είχες το χρόνο να δουλέψεις για να έχεις ένα πιο αποτελεσματικό performance. Αυτό. Ξεκάθαρα τεχνικά. Δεν αναφέρομαι στο ότι το κομμάτι γενικότερα σου πάει στο ηχόχρωμα. Δεν ξέρω ότι ήταν λάθος επιλογή. Τεχνικά ήταν λάθος επιλογή, για να καταλαβαίνεις, εισαγωγικά. Αυτό. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Πραγματικά πιστεύω ότι είσαι κάτι ξεχωριστό και γι' αυτό είσαι ακόμα και στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα πας και θα προχωρήσεις κι άλλο ακόμα. Έχεις και καταπληκτική μέντορα, την Ελίνα Σλανίδου, οπότε πιστεύω ότι θα τα πάμε πολύ καλά. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Και να σε δούμε στα επόμενα live. Φιλιά μου. Και εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο, διεκδίκησε τη φωνή που σου αξίζει με το εξειδικευμένο πρόγραμμα φωνητικής Voice Access. Σε περιμένω στα Modern Music Arts.